Στην δημοσιότητα δόθηκαν όλες οι πληροφορίες για το Market Pass από την ελληνική κυβέρνηση μέσω του vouchers.gov.gr κάθετος Market Pass. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά πρόσωπα άγαμα-έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης ενδιαστάση διαστάση διαζευμένα ή σε κατάσταση χειρίας για τον σκοπό του Market Pass. Ω μέλη του νοικοκυριού λογίζονται οι σύζυγοι, τα μέρη συμφώνου συμβίωση, τα εξαρτώμενα τέκνα του, τα λοιπά εξαρτώμενα από αυτού μέλη και οι φιλοξενούμενοι του, σύμφωνα με την τελευταία δήλωση, φορολογία εισοδήματο φυσικού προσώπου, φορολογικού έτου 2021. Όπω αυτή υποβλήθηκε έω την 31η Δεκεμβρίου του 2022. Τα που ακούμε όλοι μα είναι. Ναι. Τώρα ναι. να βοηθήσει Ελάχιστα. Ε, ό,τι δίνουν καλό είναι, ρε μου. Ό,τι δίνουν καλό είναι, γιατί κακό δεν είναι. Πιστεύω, κάτι, κάτι είναι γι' αυτό, έστω, κάτι είναι. Θα προτιμούσα να έχουν καλούς μισθούς, να περιοριστεί λίγο η άνοδος των τιμών, για να ζει πιο αξιοπρεπώ ο κόσμος. Τα ποσά, εντάξει, καθένα την τσέπη το ξέρει, αλλά τα ποσά πάντα είναι μικρά το ύψος της ενίσχυσης ένα νοικοκυριό ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του μηνιαίου ύψους αγορών που καθορίζεται σε 220 ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό προς αυξημένο κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού με ανώτατο όριο τα 1000 ευρώ αγορών σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει την πίστοση σε τραπεζικό λογαριασμό. Το ποσό ενίσχυσης που καταβάλλεται ανέρχεται στο 80% επί του ανωτέρου ύψους. Πιστεύω, ναι, πιστεύω, ναι. Τώρα, λεπτομέρειες δεν ξέρω, δεν, δεν έψαξα, γιατί πρέπει να είμαι απέξω εγώ. Να απευθυνθείτε στο λογιστή σας? Ε, ναι, σίγουρα, σίγουρα, στο λογιστή, βέβαια. Ε, μόνο θα... αυτός μπορεί να μας καθαρίσει την υπόθεση. Όχι, γιατί το, το ποσό όριο που έχουν για 32 ,320 ευρώ 320 πρέπει να ξοδέψει είναι πάρα πολλά. Κάποια που είναι δύο άτομα μπορεί να μην τα ξοδεύουν με τόση κρίση που υπάρχει. Για ένα μονομελές νοικοκυριό, το εκτιμόμενο ύψο αγορών είναι 220 ευρώ, η μηνιαία επιδότηση Market Pass 22 ευρώ, η συνολική επιδότηση εξαμήνου 132 ευρώ μέσω ψηφιακή χρεωστική κάρτα και το μηνιαίο επίδομα μέσω τραπεζική κατάθεσης είναι στα 17 ευρώ και 60 λεπτά. Συνολική επιδότηση εξαμήνου μέσω τραπεζική κατάθεση 105 ευρώ και 60 λεπτά. Για ζεύγος ανευτέκνων, εκτιμόμενο ύψο αγορών 320 ευρώ, μηνιαίο επίδομα Market Pass μέσω ψηφιακή χρεωστική κάρτα 32 ευρώ, συνολική επιδότηση εξαμήνου με ψηφιακή κάρτα 192 ευρώ, μηνιαίο επίδομα μέσω Market Pass τραπεζικού λογαριασμού 25,60 ευρώ και συνολική επιδότηση εξαμήνου μέσω τραπεζική κατάθεση 153 ευρώ και 60 λεπτά. Ζεύγος με ένα τέκνο εκτιμόμενο ύψος αγορών 420 ευρώ. Μηνιαία επιδότηση Market Pass μέσω ψηφιακής κάρτας 42 ευρώ. Συνολική επιδότηση εξαμήνου μέσω χρεωτιστικής κάρτας 252 ευρώ. Μηνιαία επιδότηση Market Pass μέσω τραπεζικής κατάθεσης 33 ευρώ και 60 λεπτά. Συνολική επιδότηση εξαμήνου μέσω τραπεζικής κατάθεσης 201 ευρώ και 60 λεπτά. Μονογονέας με ένα τέκνο εκτιμώμενο ύψος αγορών 320 ευρώ. Επιδότηση μέσω ψηφιακής κάρτας 32 ευρώ. Συνολική επιδότηση εξαμήνου μέσω ψηφιακής κάρτας 192 ευρώ μέσω κατάθεση σε τράπεζα. Μηνιαίο επίδομα 25 ευρώ και 60 λεπτά. Εξαμηνιαία επιδότηση μέσω τραπεζική κατάθεση 153 ευρώ και 60 λεπτά. Τέλο, μονογονέα με δύο τέκνα. Εκτιμόμενο ύψο αγορών 420 ευρώ. Μηνιαίο επίδομα Market Pass μέσω χρεωτιστική κάρτα 42 ευρώ. Συνολική επιδότηση εξαμήνου μέσω ψηφιακή χρεωστική κάρτα 252 ευρώ. Μηνιαίο επίδομα Market Pass μέσω τραπεζική κατάθεση 33 ευρώ και 60 λεπτά. Συνολική επιδότηση Εξαμήνου μέσω τραπεζική κατάθεση 201 ευρώ και 60 λεπτά. Η υποβολή των αιτήσεων λύγει έως 15 Μαρτίου του 2023. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει δικαιούχο δικαιούχος την οικονομική ενίσχυση είναι να υποβάλει μέχρι τις 15 Μαρτίου του 2023 αίτηση στην εφαρμογή εισερχόμενος με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Taxis net, Οι πιθανέ καταστάσεις της αίτηση είναι η επεξεργασία από τον δικαιούχο, η αίτηση υποέλεγχο, η εγκριθήσα, η ολοκληρωμένη και η απορριφθήσα. Η αίτηση που έχει απορριφθεί μετά του προβλεπόμενου ελέγχου μέχρι τι 15 Τρίτου είναι δυνατόν να τροποποιηθεί και να υποβληθεί εκ νέου. Το Market Pass είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί σε παντοπολία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία, καταστήματα ζαχαροπλαστικής, καταστήματα γαλακτοκομικών προϊόντων, αρτοποιία και διάφορα καταστήματα τροφίμων. Για όσου δικαιούχους υποβάλλουν αίτηση ενίσχυση Market Pass με πίστοση σε τραπεζικό λογαριασμό έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2023 ή ενίσχυση μηνών Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Απριλίου του 2023, αποστέλλεται στο Τραπεζικό Ίδρυμα προ πληρωμή έω την 3η Μαρτίου του 2023. Για όσου δικαιούχου υποβάλλουν αίτηση ενίσχυση Market Pass με πίστοση σε τραπεζικό λογαριασμό από την 1η Μαρτίου έω τι 15 Μαρτίου, η ενίσχυση των μηνών Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Απριλίου αποστέλλεται στο Τραπεζικό Ίδρυμα προ πληρωμή έω την 20 Μαρτίου του 2023. Για όσου δικαιούχου έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυση Market Pass με πίστοση σε τραπεζικό λογαριασμό, η ενίσχυση των μηνών Μαου-Ιουνίου-Ιουνίου. Ιουνίου, Αποστέλλεται στο Τραπεζικό Ίδρυμα Προσπληρωμή έως την 3η Μαΐου του 2023.